Μαζί μας έχουμε τον κύριο Νίκο Βαθρακοκύλη, που είναι ο υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών στην Άξο. Κύριε Βαθρακοκύλη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Προετοιμαζόμαστε για την καινούρια Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών. Προετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη φάση που είναι στην Αθήνα. Ναι, ναι. Ήδη έχουν γίνει τα προκριματικά εδώ στην Άξο, σε τοπικό επίπεδο. Τα προκριματικά εδώ γίναν τον Δεκέμβριο. Πόσες ομάδες παιδιών... Τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες. Δύο από το Γενικό Λύκειο Μανώλης Γλέζος και μία από το... Όχι, και οι τρεις ήταν από το... Από το Γενικό Λύκειο Τραγιάς. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Και προκρίθηκε λοιπόν... Ναι, η μία από τις τρεις. Ναι. Η μία από τις τρεις. Να πούμε και τα παιδιά που είναι Ιωάννης Παυλίδης, Μαρία Σαρή, ναι, και Χρυσοβαλάντης Φραντζέσκος. Μάλιστα. Είναι τα τρία παιδιά που αποτελούν την ομάδα αυτή. Την ομάδα, βέβαια. Πώς τη βλέπετε, είναι δυνατή η ομάδα? Καλή είναι τώρα. Είμαστε στο στάδιο της εκπαίδευσης και της εκμάθησης. Συνέχεια, κάθε μέρα εδώ. Έχετε ξεκινήσει δηλαδή να κάνετε την εκπαίδευση των παιδιών, εσείς και ο κύριος Ωνάσογλου, οι δύο καθηγητές. Ο κύριος Ωνάσογλου, ναι. Κύριος Ωνάσογλου στη χημεία, εγώ στη βιολογία και στη φυσική. Μέχρι την 5η 26 του μηνός, όχι, σε δύο εβδομάδες δηλαδή ακόμα. Ναι. Θα φύγουμε την Παρασκευή και θα γυρίσουμε Κυριακή. Α, θα φύγετε 20, Παρασκευή και θα γυρίσετε 26, Κυριακή. Θα φύγουμε 26, 27 είναι ο διαγωνισμός και θα επιστρέψουμε 28. Πώς είναι τα παιδιά, είναι ενθουσιασμένα, έχουν βάλει σκοπό και στόχο να ξαναέχουμε επιτυχίες? Το καλύτερο, ναι, εντάξει, το καλύτερο λέμε. Ναι. Γιατί ποτέ έχουμε να φανταστείτε, θα είναι περίπου πάλι 30-40 λύκεια από όλη την Ελλάδα. Οι καλύτερες ομάδες από όλη την Ελλάδα. Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι πειραματικά σχολεία, είναι ιδιωτικά σχολεία που συμμετέχουν. Είναι, και πρέπει να είναι προετοιμασία, λίγη τύχη, να πετύχουν σε καλή μέρα τα παιδιά να είναι ευδιάθετα και λίγη έμπνευση. Όλα παίζουν ρόλο σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι 5 ώρες περίπου, είναι από τις 8 το πρωί. Ναι. Θα πάμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το Σάββατο 27 είναι ο διαγωνισμός. Δύο αντιπροσωπείες πάνε στο εξωτερικό, έτσι, φέτος να πούμε, να σημειώσουμε. Ο πρώτος και δεύτερος πάει από όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Δύο ομάδες πάνε, δύο από ομάδες, όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Στο εξωτερικό πάει η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα είναι από όλη την Ελλάδα. Στην τελική φάση, στη δεύτερη φάση μάλλον των Αθηνών, διαγωνίζονται περίπου 35 με 40 ομάδες. Ομάδες από σχολεία της Ελλάδας. Από σχολεία της Ελλάδος, ναι. Αλλά αυτές οι 35-40 έχουν επιλεγεί από... Εντάξει, μην κοιτάτε εμείς έχουμε δύο λύκεια όλα και όλα. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν εκφέ, ας πούμε, στην Αθήνα αυτά, τα οποία είναι από... Επιλέγεται ομάδα από 30 σχολεία. Ναι, άλλο, ναι, από 25 σχολεία. Άρα... Συμμετέχουν περίπου 1.000 με 1.500 λύκεια πανελλαδικά για να μπουν αυτοί οι 30. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι οι 30-40 καλύτερες ομάδες σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. 1.000 με 1.500 λύκεια για 35-40 ναι, ομάδες. Ναι, ναι. Βγαίνουν περίπου 40 ομάδες, με 35 ναι, ανάλογα. Υπάρχουν και, ας πούμε, εργαστηριακά κέντρα... Αν έχουν 30 λύκεια, συμμετέχουν δύο διαφορετικές ομάδες από το ένα εκφέ. Υπάρχουν ναι, μερικά εκφέ που στέλνουν δύο ομάδες. Εμείς, επειδή τα περισσότερα όμως στέλνουν μία ομάδα. Ναι. Μάλιστα, εμείς στέλνουμε μία ομάδα από την Άξο. Εμείς, και ναι, από βέβαια, το δικό μας. Μέχρι 10-12 λύκεια είναι μία ομάδα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν τώρα η προσοχή και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πανελλαδικό διαγωνισμό που θα ναι, γίνει, όπως μας είπατε, το... 27 του Ιανουαρίου. Το Σάββατο, ναι. Τα παιδιά προετοιμάζονται. Υπάρχουν τα υλικά και τα εργαλεία τα κατάλληλα για την προετοιμασία των παιδιών? Τα υλικά, ναι. Τώρα εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή με τα παιδιά εδώ στο εργαστήριο... Φυσικών Επιστημών του Λυκείου της Τραγιάς. Είμαι με τα παιδιά. Ναι, υπάρχουν τα εργαλεία. Τα υλικά υπάρχουν. Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα χρήματα
που θα πάμε στην Αθήνα, δηλαδή. Αυτό τώρα ήταν, αυτό ήταν τώρα το επόμενο ερώτημα, γιατί ναι, από ό,τι θυμάμαι πέρσι δεν είχαν δείξει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πέρσι για την Αθήνα τα πληρώσαμε τα παιδιά και εγώ από την τσέπη μας. Ναι, αυτό ήθελα να πω για την Αθήνα. Μετά έγινε μια κινητοποίηση, το επικοινωνήσαμε και εμείς από εδώ και νομίζω ότι στάθηκαν πολύ δυναμικά δίπλα σας και οι επιχειρηματίες της Νάξου. Τώρα είναι και λίγα τα χρήματα για την Αθήνα τώρα, υποθέτω ότι μάλλον θα τα συγκεντρώσουμε. Νομίζω ότι θα κάνετε κι εσείς κάποιες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, με τον Δήμαρχο, με τον Μητροπολίτη. Με τον Δήμαρχο αύριο θα με πάω. Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ναι, ναι, ναι. Έχει, θα κάνετε κάποιες δηλαδή, επαφές. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα έστειλα να κάνω δύο επιστολές. Αύριο θα πάω από τον Δήμαρχο. Μήπως μπορέσει να μας καλύψει τη διαμονή. Και τα εισιτήρια έστειλα από την Blue Star. Στην Blue Star δεν έχω στείλει ήδη. Να δούμε τι θα μας καλύψει από τα εισιτήρια. Και από εκεί και πέρα λίγο τις μετακινήσεις και το φαγητό των παιδιών. Ναι, τρεις μέρες, ναι, βέβαια, αξίζει τον κόπο. Βέβαια, αξίζει τον κόπο να έχουν και αυτή την εμπειρία τα παιδιά σχετικά με το αποτέλεσμα. Μην κοιτάτε που εμείς τώρα καλομάθαμε πέρσι και θέλουμε και φέτος να έχουμε επιτυχία. Να σκεφτείτε αλλά ότι ούτως ή άλλως 20 χρόνια πάντως που υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, εγώ μετέχω περίπου 10 χρόνια τα τελευταία 10-11. Ουδέποτε έχει συμβεί το ίδιο λύκειο να ξαναπάει. Είναι πολύ δύσκολο με την έννοια ότι είναι ο συναγωνισμός. Δηλαδή, ακόμα εγώ δεν μπορώ να πιστέψω πώς γίναμε πέρσι πρώτοι. Δηλαδή. Ναι, μπορώ ναι. να το εξηγήσω. Ήταν δυνατή η ομάδα μας και γι' αυτό βγήκαμε πρώτοι. Δυνατή γιατί και η προετοιμασία πολύ καλή. Ο συναγωνισμός είναι τεράστιος και υπάρχουν και πολύ μεγάλες και διαφορές ανάμεσα σε σχολικά συγκροτήματα. Ναι, ναι. Ναι, υπάρχουν και αυτό και υπάρχει και η προετοιμασία. Εμείς τώρα εδώ προετοιμαζόμαστε ένα μήνα. Υπάρχουν σχολεία που τα προετοιμάζουν χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ειδικά ιδιωτικά. Δίνουν μεγαλύτερο βάρος, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τα εκπαιδεύουν από την τρίτη γυμνασίου, που είναι το ίδιο σχολείο, δηλαδή γυμνάσιο λύκειο. Τα ιδιωτικά κυρίως, εκεί τα πειραματικά. Οπότε τα εκπαιδεύουν 2 χρόνια. Εμείς εδώ τα εκπαιδεύουμε τελευταίους 2 μήνες. Μάλιστα. Θα δούμε, ίσως φέτος ξεκινήσω μετά που θα γίνει ο διαγωνισμός να αρχίσω να εκπαιδεύω από φέτος για του χρόνου. Ναι. Ναι. Θα δω τώρα πώς θα γίνει αυτό. Να το σκεφτείτε και να το οργανώσετε. Πρέπει να επιλέξω από την πρώτη γυμνασίου φέτος, να έχουμε κάνει μια αρκετά καλή εκπαίδευση και να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο πάλι πιο εντατικά. Που θα είναι στη Δευτέρα. Τα παιδιά δείχνουν, προθυμία να συμμετέχουν. Άμα μας λέτε 3 ομάδες υπήρξαν, άρα δείχνουν. Έχουν. Δείχνουν, βεβαίως δείχνουν. Δείχνουν και προσπαθούν περισσότερο, να επιλέξουν. Περισσότερο φέτος από άλλα χρόνια. Συνήθως οι 3 ομάδες, γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν και παραπάνω, δηλαδή στον τοπικό διαγωνισμό, γιατί είναι. Καταλαβαίνετε, θέλεις πάρα πολλά εργαλεία για να κάνεις την προετοιμασία και αυτά, βέβαια. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω από 3 ομάδες, ας πούμε, για το πριν δηλαδή. Συνήθως 3 ομάδες, μου έχει τύχει μια χρονιά και 4. Ναι. Αλλά συνήθως 3 ομάδες συμμετέχουν στο. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια τους επιλέγουμε από όλο, δηλαδή από όλο το λύκειο, προφανώς τους καλύτερους. Βέβαια. Βέβαια. Επιλέγουμε πάντα, δηλαδή 9-10 μαθητές που θα είναι στις 3 ομάδες, 9. Κοιτάμε να είναι οι καλύτεροι και εδώ δίνουν τον τοπικό διαγωνισμό και βγαίνει η τριάδα η καλύτερη από, από τις 3 ομάδες. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Βαθρακοκύλη, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για την ενημέρωση που μας κάνατε. Ευχαριστώ εγώ και εγώ πάρα ευχηθώ, πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Και τα παιδιά, να βάλουν τα δυνατά τους για να τα πάμε και πάλι πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.